Η Άννα Διαμαντοπούλου έρχεται ως προσκεκλημένη του Ομίλου Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ιωαννίνων, τον οποίο δημιούργησαν πριν από λίγα χρόνια ο σημερινός Δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ, αλλά και άλλες σημαντικές προσωπικότητες. Το θέμα της ομιλίας θα κινηθεί στο πλαίσιο των σκοπών του δικτύου. Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. Μπορεί η Ελλάδα να μπει στην πρωτοπορία? Είναι ο τίτλος της ομιλίας που θα γίνει την Τετάρτη στις 8.30 στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής στα Παλιά Σφαγεία. Ο πρόεδρος του ομίλου, Βενετσάνος Μαυρέας, αναφέρθηκε στην έλευση της Άννας Διαμαντοπούλου, λέγοντας ότι θα μιλήσει για όλες τις μεγάλες αλλαγές που έχουν ξεκινήσει και προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα. Ζούμε, είπε, σε ψηφιακή εποχή όπου οι εφαρμογές επιδρούν στην καθημερινή ζωή, μέρος της καθημερινότητάς μας, τα μέσα δικτύωσης, αλλά και οι επαφές με το κράτος, τη διακυβέρνηση, αλλά και θέματα που αφορούν την επαφή του πολίτη. Είναι πάρα πολλές οι εφαρμογές, είπε, και αλλάζουν τη ζωή μας, καλώντας το κοινό να παρακολουθεί στην εκδήλωση. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δημήτρης Σιώτος, που αναφέρθηκε στις επόμενες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται. Υπάρχει η πρώτη εκδήλωση με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Το θέμα της εκδήλωσης είναι η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. Μπορεί η Ελλάδα να μπει στην πρωτοπορία? Στις 20 του Νοέμβρη έχει προγραμματιστεί μια δεύτερη εκδήλωση που αφορά το θέμα «Τι είναι προοδευτικό σήμερα». Ομιλητές σε αυτή την εκδήλωση θα είναι ο κύριος Μωυσής Ελισάφ, ο Δήμαρχος της πόλης, η κυρία Αθηνά Δρέτα και ο κύριος Σπύρος Λυγκούδης. Για τις 8 Ιανουαρίου έχουμε προγραμματίσει την παρουσίαση ενός βιβλίου της Αγγελικής Πανού που γράφεται απαρατήρητη. Και στις 13 του Μάρτη του καινούργιου χρόνου θα έχουμε, στα πλαίσια των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, θα έχουμε ένα τετράωρο σεμινάριο για την Ελληνική Επανάσταση με την κυρία Μαρία Ευθυμίου. Έχουμε προγραμματίσει και άλλες εκδηλώσεις στα πλαίσια αυτού του κύκλου. Δεν έχουν καθοριστεί οι ημερομηνίες. Αυτές θα είναι γύρω από το ζήτημα της Ελληνικής Επανάστασης, με τον Αριστίδη Χατζή, τον Κώστα Κωστή και τον Γιάννη Βούλγαρη, με το καινούργιο, την παρουσίαση του καινούργιου βιβλίου του Γιάννη Βούλγαρη, «Η Ελλάδα, μια χώρα παραδόξως νεωτερική». Αυτές οι εκδηλώσεις βέβαια δεν έχουν καθοριστεί ακόμα ημερομηνίες. Όταν θα καθοριστούν θα σας ενημερώσουμε. Για την πρώτη εκδήλωση, για μεθαύριο, την πρώτη εκδήλωση με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, θα σας πει δύο λόγια παραπάνω ο πρόεδρος του Ομίλου Κοινωνικού και Πολιτικού Προβληματισμού Ιωαννίνων, ο Βενετσιάνος Μαυρέας. Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, να μας μιλήσει για ένα σημαντικό θέμα, με το οποίο το δίκτυο στο οποίο είναι πρόεδρος σήμερα ασχολείται ιδιαίτερα, που είναι η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, όπως γνωρίζετε, αφορά όλες τις μεγάλες αλλαγές που έχουν ξεκινήσει στο τέλος, τα τελευταία 1-2 χρόνια της δεκαετίας του 90 και πια μέσα στον 21ο αιώνα προχωράνε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, που αφορούν την πια πολλοί τη λένε ψηφιακή εποχή. Θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα κοινωνικά δίκτυα, η χρήση των λεγόμενων μεγάλων δεδομένων και οι εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή, που έχουν να κάνουν από πράγματα τα οποία τα θεωρούμε μέρος της καθημερινότητάς μας, όπως είναι το Facebook, το Twitter και αυτά τα μέσα κοινωνικής επικοινωνίας. Thank you.